εκπροσωπώ δύο υπηκόους Κροατίας. Ο ένας είναι 40 χρόνων, ο οποίος διαμένει στην Βέννη Αυστρίας, και άλλους δύο νεότερους Κροάτες, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο, σύσταση και συμμετοχή σε δημαρχική οργάνωση, και συνολικά για 4 κακουργήματα και 7 αδικήματα πνευματικού χαρακτήρα. Θα υποβάλουμε απολογητικό υπόνημα, η δική μου εντολή. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα, ούτε γνωρίζουν εξαιτίας και τις αποστάσεις που είχαν, και αυτό θα αποδειχθεί και στο στάδιο της κυρίας ανακρίσεως από τα συλλεχθέντα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχουν σχέση με το έγκλημα, με τη στιγερή δολοφονία και την αφαίρεση της ζωής του 29χρονου Μιχάλη. Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Θέλω να πω ότι αυτό το συμβάν, πέραν των άλλων, οφείλεται στην ολιγορία, στην αδράνεια, στην αμεριμνησία και στην ανικανότητα της ελληνικής αστυνομίας και της ελληνικής πολιτείας να ελέγξει ορισμένους οργανωμένους φυλάθους που ήρθαν από άλλη χώρα, ενώ είχαν ειδοποιηθεί εγγράφως από τις αστυνομικές αρχές του Μαυροβουνίου και νομίζω ακόμη και της Κροατίας, ενώ στις συνοριακές γραμμές έπρεπε να αποφευθεί αυτή η σύγκρουση. Η δική μου εντολή δεν βρέθηκε να έχουν full face, να έχουν μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο όπλο. Πληροφορήθηκαν το θάνατο του Μιχάλη την επόμενη μέρα, δηλώνουν συγκλονισμένοι, είναι πάρα πολύ λυπημένοι, διότι ήρθαν στην Ελλάδα όχι για να μαλώσουν, να συγκρουστούν, να διαπληκτιστούν με Έλληνες φυλάθλους της ΣΑΕ με όλες αυτές τις ειδήσεις και με βάση τις ειδήσεις που διακινούνται. Ήρθαν απλώς να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην προπόνηση, στην προηγουμένη της αναμέτρησης με την ΑΕ. Δεν είχαν δικαίωμα εισόδου με βάση την απόφαση που οδηγεί της UEFA να αγοράσουν εισιτήριο, και την επομένη ο 40χρονος παράδειγμα και ένας των άλλων δύο Κροατών ήρθαν με αεροπλάνο, με πτήση της Ryanair. Δεν ήταν ενωμένοι, προσυνεννοημένοι, δεν λειτουργήσαν ως εγκληματική οργάνωση. Άλλωστε αυτό για να αποδειχθεί χρειάζονται στοιχεία που συγκροτούν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση. Κοιτάξτε, απευθύνομαι. Τρεις-τέσσερις μέρες, να μην είστε καχύποπτη κυρία Κουβελιώτη, ήρθαν τρεις-τέσσερις μέρες να δουν την Αθήνα, την Αττική, να δουν την αναμέτρηση και να φύγουν. Δεν απαγορεύεται. Ακούστε λιγάκι. Ο δράστης της στιγερής δολοφονίας μπορεί να είναι Κροάτης, Αλβανός ή Έλληνας. Κανείς δεν δικαιούται να προκρίνει και να προεξοφλεί την ενοχή κανενός ανθρώπου. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Οφείλουμε πολιτισμό, σύνεση, μετριοφροσύνη, ψυχραιμία και εγκράτεια. Μην δυναμητίζουμε το κλίμα, μην χειροτερεύουμε τις σχέσεις του ελληνικού λαού με τους Κροάτες, οι οποίοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους, πιστεύω, είναι δημοκρατικοί, φιλιρηνικοί και καταδικάζουν, όπως και εγώ και όλοι μας, απερίφραστα την βία στον αθλητισμό. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, να την αφήσουμε νυφάλια να επιτελέσει το καθήκον της, το έργο της. Σας λέω, η απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβω την υπεράσπιση αυτών των τριών ανθρώπων ήταν να ξεκαθαριστεί ότι δεν έχουν καμία συμμετοχική δράση ούτε στα επεισόδια ούτε στη δολοφονία. Αυτή ήταν η προϋπόθεση. Εάν προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο θα παραιτηθώ, όμως μη συμβάλλουμε να υποδαβλίζεται, να κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ δύο λαών και να απειλούνται επεισόδια αντεκδίκησης. Και θα πω και κάτι ακόμη. Αυτοί που σήμερα εμφανίζονται ως θυμητές και ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα για το χαμό του Μιχάλη, αντιλαμβάνομαι τον πόνο, την οργή, το σπαραγμό των γονιών, και αυτοί όμως και εγώ και όλοι μας θέλουμε να μάθουμε τον δολοφόνο. Αυτοί όλοι ας προβληματιστούν όταν στρέφουν την νεολαία στον τυφλό αποαδισμό, στο στιγματισμό που από αυτά κερδίζουν οι ιδιοκτήτες, οι κάτοχοι, οι μεγαλομέτωχοι, οι ποδοσφαιριστές και ο ΟΠΑ. Αυτοί κερδίζουν χρήματα. Ας προσέξουμε λοιπόν, και ας προσέξουμε κυρίως στο στάδιο της πρόληψης,
ώστε να μην υπάρχει άλλος Μιχάλης. Σας ευχαριστώ.